μαζί μας είναι η κυρία Οικονομάκη Ρόκη Κατσιμίγου, η Κωνσταντίνα, είναι υπεύθυνες των σχολικών δράσεων στο νομό Λάρισας και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Εξάλλου με τη Λάρισα έχουμε πολύ καλές σχέσεις γιατί έχουμε τον Όλυμπο που μας ενώνει, αλλά εκτός αυτού και η δική μου καταγωγή είναι από εκεί, οπότε πρέπει να τιμώ την πατρίδα μου. Λοιπόν, να σας καλησπέρισουμε κι εμείς από τη μεριά μας. Ευχαριστούμε καταρχήν το φιλόξενο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου, την παιδαγωγική ομάδα όλη και την πολύ ωραία κλίμα. Εσείς δεν δημιουργήσατε. Εντάξει. Και οι συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γεωργοκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη, τη Βικτωρία, τη Μαρία που δεν φαίνεται, την Ιωάννα και όλους εσάς. Αυτό που είπε η Αναστασία, το πρωί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε εδώ σαν υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων και τα μέλη του ΚΠΕ δεν έχουμε ρόλο χωρίς εσάς. Εσάς, το δικό σας έργο πρέπει εμείς να αναδεικνύουμε και να στηρίζουμε και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα σας δείξουμε το έργο που κάνετε εσείς και εμείς θέλω να πιστεύω ότι είμαστε υποστηρικτικοί παράγοντες. Στόχος μου σήμερα είναι να δείξουμε τι κάναμε εμείς στην Λάρισα. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα που τρέχουν, όπως και εσείς στις αντίστοιχες περιφερειές σας. Εμείς, κοντά σε όλα τα προγράμματα που γίνονται, είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές με θέματα διατροφής και σχολικού κήπου. Οπότε, κάναμε ένα δίκτυο σχολείων που, υποστηρίζει όλα αυτά τα σχολεία που υλοποιούν αυτά τα προγράμματα. Και θέλαμε να στηρίξουμε και παιδαγωγικά όλα αυτά. Οπότε, κάναμε και πολλά σεμινάρια, μας βοήθησε πάρα πολύ τα ΚΠΕ τα τοπικά, αλλά και όχι μόνο τα τοπικά. Έχω εδώ την κυρία Θεοδωρίδου που μας βοήθησε πάρα πολύ το ΚΠΕ έδεσας. Έδεσες γενικών που κάναμε ένα πολύ ωραίο σεμινάριο για, για το πώς στείνεται ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικών μαθημάτων του κήπου, αλλά και τα τοπικά μας ΚΠΕ και του Κυσάβου Ελασσόντας και των Τριγκαίων και όλα τα άλλα μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά και κάναμε αυτό το άνοιγμα του σχολείου, των σχολείων μας στην τοπική κοινότητα, βοήθησε πάρα πολύ επιστημονική κοινότητα, το γεωπονικό της του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τότε η Λάρισας και όλοι οι φορείς, είτε ήταν φορείς που του Δήμου Λερθός, το Πράσινο, η Δημαρχία Πρασίνου, μας έδωσε φυτά, μας στήριξε, οι γεωπόνοι πήγαν στα σχολεία, τεχνική υπηρεσία, γιατί ένα δίκτυο θα στηρίζεται, δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε πάρα πολλούς φορείς που μας στηρίζουν και γι' αυτό πάνε όλα καλά. Εδώ σήμερα θα δείξουμε το διατάφτα. Νομίζω ότι η προηγούμενη συζήτηση μας έδωσε μια πολύ καλή θεωρητική ομπρέλα και εμείς τώρα θα βάλουμε το πιο πρακτικό ίσως κομμάτι με την ανάπτυξη και εφαρμογή πώς γίνεται ενός προγράμματος, στη διαδικασία, δηλαδή στα σχολεία και δομή πλαισίου αξιολόγησης που είναι πολύ σημαντική. Εξάλλου μπήκαν νομίζω κάποιοι άξονες. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν στείλουμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να υπάρχει μια μεγάλη σαφήνεια όσον αφορά τον καθορισμό στόχων. Βέβαια, πάνω απ' όλα και κυρίως είναι η ενσυναίσθηση που είδαμε και όλο αυτό που είδαμε, μας είπε ο κύριος καθηγητής στο πρωί με το συμπάσχο με τα παιδιά και όλα τα προγράμματα θα πρέπει να βγαίνουν, νομίζω, από τα παιδιά. Είδαμε λοιπόν ότι η διατροφή τους είχε πρόβλημα. Ερχόταν συνεχώς με πώς τα λέμε αυτά που είναι τυποποιημένα, αυτά που είναι πάντα μέσα στα σακουλάκια. Μέσα στα σακουλάκια αυτά που είναι τα κρουασάν και όλα αυτά. Οπότε αυτό δημιούργησε την ανάγκη. Οι κήποι λοιπόν έφεραν νομίζω το πεδίο όπου όλο αυτό έγινε πραγματικότητα και πάμε τώρα να στήσουμε στόχους. Οι στόχοι πάντα με ρήματα και πάντα ξεκαθαρισμένοι για να ξέρουμε στο τέλος τι αξιολογήσαμε. Γιατί αν δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε, δεν θα ξέρουμε τελικά αν φτάσαμε. Άρα λοιπόν, σε γνωστικό επίπεδο, σε επίπεδο ικανοτήτων, στάσεων, νομίζω ότι τα είπε και ο κύριος Μακριτζής το πρωί πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Όχι όλοι αυτοί οι στόχοι που έχω, μπορεί ένας μόνο, μπορεί να διακρίνουν και να γνωρίζουν μόνο τα φυτά και να κατατάσσουν σε κατηγορίες ή να αποκτήσουν βασικές γνώσεις, να καλλιεργήσουν, να παρατηρήσουν. Και σε ικανοτήτων επίπεδο, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαμορφώνουν.
να κατασκευάζουν μικρά θερμοκήπια, να μπορούν να φυτέψουν, να το πιάσουν τα χέρια τους, να δουν τις ρίζες, να δουν τη διαφορά σπόρου και φυτού, τι είναι σπέρνο και τι είναι φυτεύω. Και ξέρετε και πολλές φορές και η γλωσσική διάκριση έχει να κάνει, να γράψουν κείμενα και φυσικά σε επίπεδο στάσεων, μιλούσαμε προηγουμένως για το επίπεδο αξιών, νομίζω το επίπεδο στάσεων έρχεται και δεν είναι τώρα, να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, να υιοθετήσουν βιοκαλλιέργειες και συγκαλλιέργειες, πολύ σημαντικό, να συζητήσουν και να ευαισθητοποιηθούν για το ρόλο των φυτών στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες και φυσικά να συζητήσουν και την ενεργειακή διαχείριση του κήπου τους. Με θεωρητικές προσεγγίσεις, τα είπαμε, τα ξέρετε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όχι μόνο η μελέτη πεδίου, ακριβώς το πεδίο, αλλά και το τι θα γίνει πριν στην τάξη μέσα. Γι' αυτό και βάζουμε και το διαθεματικό οργανόγραμμα που πάντα χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη διασύνδεση με όλα τα μαθήματα. Τι θα κάνουμε στα μαθηματικά, τι θα κάνουμε στην βιολογία, στην γεωγραφία, στην ποιήση, στη γλώσσα. Ο κήπος εξάλλου χωράει παντού και αγκαλιάζει όλα τα μαθήματα. Βλέπετε στα μαθηματικά, δεν ξέρω αν έχετε καλή εικόνα. Από την ηλικία του δέντρου μέχρι το εμπαδόν της σαπλής και την... Τώρα, επειδή κάθε φορά και στο έντυπο που έρχεται στα σχολεία υπάρχει αυτό που λέμε η διασύνδεση με τα ΔΕΠΣ και τα ΑΜΣ. Αυτό κάθε φορά το περνάμε λίγο πιο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο βασικό κομμάτι σε όλο το κομμάτι αυτό. Γιατί αν δεν βάλουμε πάνω στο πρόγραμμα σπουδών το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, αν δεν δούμε τους άξονες που έχει, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν έχει ρίζες, δεν έχει άξονες, δεν έχει ένα στήριγμα και έτσι πολύ δύσκολα χάνω τον στόχο μου. Γιατί ο στόχος μου είναι να περάσω καλά, είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη φύση, αλλά πρέπει όλο αυτό να αποκτήσει μια οντότητα. Έτσι, λοιπόν, σε πρώτο επίπεδο από τις θεμελιώδεις γνώσεις, εντοπισμό ζητήματος προβλήματος, διερεύνηση ζητήματος και φυσικά η δράση σε ένα τέταρτο πεδίο. Το πρόγραμμα βέβαια προσαρμόζεται και είναι από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Τώρα το Λύκειο βέβαια έχουμε, δεν ξέρω τι περιβαλλοντική εκπαίδευση γίνεται στο Λύκειο, γιατί έχουμε αλλάξει νομίζω και το Λύκειο πια έχει γίνει μόνο γνωσιοκρατικό. Τώρα, σε επίπεδο, στο πρώτο επίπεδο της θεμελιώδης γνώσης, οι στόχοι έχουν να κάνουν με την αναγνώριση, με την ενημέρωση, αναφέρουν τα ονόματα, αντιλαμβάνουν τη διαδικασία της φοιτητικής παραγωγής, επιχειρηματολογούν και τα πλεονεκτήματα δημιουργίας ενός σχολικού κήπου και φυσικά στην διδακτική πορεία. Παρουσιάζω ο εκπαιδευτικός το πληροφορικό μου υλικό μέσα από μια προβολή PowerPoint. Διοργανώνω επίσκεψη σε μια γειτονική σχολική μονάδα. Αυτό το προτείνουμε σε όλα τα σχολεία. Ήδη ανάμεσά σας έχουμε συναδέλφους εκπαιδευτικούς με καθαρτητικούς κήπους. Βλέπω εδώ πέρα την κυρία Κάλβα, που είναι διευθύντρια στην Βερδικού, σε πρώτη μια πολύ ωραία κήπο. Οπότε αντί να πάμε άλλη εκδρομή, μπορεί και ένα σχολείο να πάει στο άλλο και να δει τον κήπο, να ακούσει από τα παιδιά, να συζητήσουν τα παιδιά μεταξύ του τι προβλήματα να συζητήσουν οι δάσκαλοι και μετά να προχωρήσουν στο να φτιάξουν το δικό του κήπο. Συνομιλία μεταξύ μαθητών, επίσκεψη στο σελίδε, διαδικτυακή. Πώς θα λέτε, την έδεσα. Κοινότητα πρακτικής και μάθησης. Πρακτικής και μάθησης. Ογκάλες. Μπράβο. Έχει πολύ ωραίο ιστοσελίδα με βοηθητικό υλικό η έδεσα. Και φυσικά επίσκεψη σε αγρόκτημα ή σε βοτανόκηπους που έχουμε στην Λάρισα. Και φυσικά παραδοτέ. Κάθε φορά βάζουμε και τα παραδοτέ. Τι, ένα αρχείο καταγραφής επισκέψεων. Μπορεί να κάνουμε μια ωραία επιστολή. Θέλουμε να έρθουμε. Σας παρακαλούμε μια ευχαριστή επιστολή μετά. Ή λίστα με σχετικές ιστοσελίδες, με συνέντευξη με τους συντελεστές του προκτήματος ή κάποιου κήπου. Και μετά εμείς θα δούμε τελικά στην αξιολόγηση. Πήγε καλά, κατά πόσο ήταν διαχειρίσιμο όλο αυτό το καταγεγραμμένο υλικό των παιδιών. Αριθμός των ιστοσελίδων που βρήκαν, ευστοχία στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις και απομονητοφώνηση της επίσκεψης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, να συγκρίνουν λίγο την αυλή με άλλες σχολικές αυλές. Έχουμε πολύ τσιμέντο στη Λάρισα, ας πούμε, μέσα στην πόλη. Πάρα πολύ τσιμέντο που είναι ανούσιο. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε ωραία δέντρα, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό, βέβαια, η τεχνική υπηρεσία μας έχει βοηθήσει. Και άλλες ιδέες, βιντεοκατασκευές, θα δείτε σε λίγο. Να προβληματιστούν για τον ανασχεδιασμό του δικού του σχολικού κήπου και σε ένα τρίτο επίπεδο να διερευνήσουν τις κλιματολογικές εδαφολογικές συνθήκες. Στη Λάρισα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Άρα, τι θα κάνουμε για να κάνουμε. Μπορεί να μην χρειάζονται παντού βοτανόκηποι, μπορεί να χρειάζονται να βάλουμε μερικά δέντρα, ας πούμε, στην
στο κέντρο της Λάρισα. Και να διερευνήσουν τις αντιλήψεις των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων. Θέλουμε τους γονείς δίπλα μας. Οι γονείς μας ήρθαν και μας βοήθησαν στους κήπους και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Γιατί φτιάξαν και αυτοί καλά μαζί μας και εμείς μαζί τους. Τους κάναμε βοηθούς, τους είχαμε ανταγωνιστές. Πολλούς γονείς, όταν είδαν όμως ότι είναι σημαντικοί άλλοι και πήγανε. Μέχρι τώρα ο σημαντικός άλλος είναι ο επιστήμονας. Καλούμε τον οδοντίατρο γονέα, καλούμε τον επιστήμονα γονέα. Σου παρακαλούμε και δεν έρχεται ο αγρότης γονέας. Ήρθε όμως ο αγρότης γονέας να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε το κήπο. Και σε άλλο επίπεδο λοιπόν, πήγαν μέσα οι γονείς εκείνοι που μπορεί να έχουν και αποθυμένα από τα δικά του παιδικά χρόνια και να μην έρχονταν καν στο σχολείο. Ήρθαν σαν συμπαραστάτες και σαν βοηθοί, μας βοήθησαν πάρα πολύ και οι συνάδελφοι μας λένε ότι ήταν μια καταπληκτική συνεργασία. Τα παιδιά διαμορφώνουν ερωτηματολόγια. Επεξεργάζονται φύλλα εργασίας, βγάζουν αποτελέσματα. Παραδοτέα φυσικά ή τα επιχειρήματα, τα φύλλα εργασίας, τις εικόνες δύο σχολικών αυλών, κάνω παρατηρήσεις, συμπληρωμένα φύλλα εργασίας, φύλλα παρατήρησης φωτογραφιών και σε ενημπιογωγείο, δηλαδή με φύλλο παρατήρηση, δηλαδή πλήρω και στο γυμνάσιο, γεγονός από την κυρία Κορμάκη. Αλλά και στο ενημπιογωγείο είχαμε φυτό σκευασμένο και χωρίς ήλιο και φυτό μέσα στον ήλιο τις παρατηρήσεις τους. Και φυσικά πάντα αξιολόγηση. Εάν ευστοχία και πληρότητα απαντήσεων, πλήθος και ποιότητα των επιχειρημάτων, βαθμούς εξοικείωσης με τις ελευθερίες, με τις δραστηριότητες. Δράσεις θα τις δείτε σε λίγο, τις περνάω λίγο πιο γρήγορα για να μην καθυστερήσω. Στα μαθηματικά, γνωριμία με γεωμετρικά σχήματα στον χώρο του κήπου, χαρτογράφηση της αυλής, μοιάσκηση μαθηματικών στον χώρο, μετρώ την ηλικία του δέντρου, ας πούμε. Προστολόγηση σχεδίων αμόρφωση της αυλής. Αυτό είναι κάτι που είναι το διατάφτα, είναι το πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή θέλω να κάνω ένα κήπο, θέλω να κάνω. Ωραία, εντάξει, αργώ σου το στοιχείο όλο αυτό. Μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία μετά. Και το μερολόγιο ενός δέντρου, αλλαγές στο φύλλωμα, αλλαγές στον κορμό, στη φυσική, στη γλώσσα, περιγράφω την αυλή του σχολείου, περίπατη με τις αισθήσεις μου και φυσικά κριτήρια μετά. Αξιολογείται από εκπαιδευτικούς, ο βαθμός επίτευξης όλων αυτών των στόχων, η παρουσίαση, η εκδήλωση ή στον χώρο του σχολείου ή σε εκδηλώσεις που κάναμε εμείς στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και τελικά η γνωστοποίηση μέσα από την εφημερίδα της τάξης, μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου, μέσα από οργάνωση έκθεσης, μέσα από διάθεση των προϊόντων, αυτά που έβγαλαν τα σχολεία είτε σε ένα κοινό τραπέζι, είτε στη συσίδια του Δήμου ή της Μητρόπολης ή και στο γεωροκομείο που πήγανε τα παιδιά. Και έτσι έγινε γνωστό το πρόγραμμά τους και λίγο πιο έξω. Και φυσικά όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο μετρήσιμο, αν είναι καλή αυτή η λέξη, για να δούμε τελικά αν επιτέθηκαν οι αρχικοί στόχοι, αν συμμετείχαν τα παιδιά, τι ένιωσαν, τι δεν κύλησε καλά, τι δεν πήγε καλά, ποια συνεργασία δεν πήγε καλά, τι δυσκολίες υπήρξαν ώστε να επανέλθουμε με ρεαλιστικότερους στόχους. Έγιναν πολλά σεμινάρια σε επίπεδο τοπικό και ενδοσχολικό και είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν σπόρους από βιοκαλλιεργητές, να, όπως είπαμε, με τα ΚΠΕ, ήρθαν οι ειδικοί επιστήμονες από το ΤΕΙ, αλλά και από την ανακύκλωση, μας έδειξαν πώς γίνονται τα υποβοστοποιητές, οι φυσικοί υποβοστοποιητές, οι απλοί μεταξύ, οι ξύλινοι. Και φυσικά αντάλλασαν εμπειρίες. Ο σκοπός του δικτύου μας ήταν να γίνει ένας γόνιμος προβληματισμός για ανταλλαγές ιδεών. Εντάξει, όλα αυτά πάντα μέσα από τη μεθοδολογία, να περάσω λίγο γρήγορα. Φορείς πάρα πολλούς, ενδεικτικό βάζαμε τώρα κάποιους. Είναι ο τρίτος χρόνος λειτουργίας του δικτύου αυτού. Πρώτα μορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί, βλέπετε είχαμε και μια βιοκαλλιεργήτρια, πήγαμε στον κήπο της, μας έδειξε πώς γίνονται τα παρτέρια και φυσικά μετά εκπαιδευτήκαμε, πάντα στηρίζουμε αρχή εκπαίδευσης ενηλίκων, έγιναν και διαλέξεις, αλλά πιο πολύ είχαμε βιομαρικά, με ομάδες και πάντα ήταν πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, γιατί θέλαμε να ικανοποιήσουμε όλες τις αιτήσεις και δεν θέλαμε να αφήσουμε κάποιους έξω. Και πάντα στη μέση κάτω, εκεί στην ανατροφοδότηση, είχαμε κάποια σεμινάρια που είχε και εισηγήσεις, αλλά κυρίως είχε καλές πρακτικές. Ήταν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα με τα παιδιά τους, γιατί βλέπετε και παιδιά που μαγειρεύουν και κάνουν υγιεινά σουβλάκια κάτω από το σχολείο αυτό, η μικρή σεφ. Και
μας έδειξαν και είναι έτσι ένα πλαίσιο ανταλλαγής καλών ιδεών. Βλέπετε εδώ πέρα το μαύρο θέατρο, ο γάμος του πρίγκιπα Λεμόνι. Και φυσικά, επειδή το θέμα της διατροφής συνδέεται άμεσα με την στοματική υγιεινή, είχαμε και μια έκθεση με καλές πρακτικές που γίνονται στα σχολεία. Φυσικά στο τέλος ήταν η μερίδα παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων, δείξαμε όλα αυτά. Έτσι, μια μικρή περιήγηση του κήπου μας. Εδώ είναι ένας κήπος που δεν είχαν χώρο να σκάψουν κάτω, οπότε ζωγράφησαν γύρω-γύρω από το χώρο. Έβαλαν λάστιχα, δεν ξέρω αν φέρονται τα λάστιχα εδώ, και κάνανε μικρά παρτεράκια. Και με στάντ παλιά από χάρτες και παλέτες που έγιναν πολύ ωραία κήποι, και εδώ και παλέτα κήπος. Φυσικά μαγειρεύουμε τη ζωή μας και περνάμε καλά. Τα παιδιά έφαγαν με μαρούλια και γενικά ό,τι καλλιέργησαν και που δεν έφεραν στο σπίτι, και αυτό είχαμε τα συγχαρητήρια των εβδομάδων. Έκαναν και πίτες, γευτήκαμε και τις πίτες, ναι. Φάγαμε κι εμείς λίγα, τα λέμε. Μαρουλάκια μας είδε και στο γραφείο. Λοιπόν, εδώ είναι και η νηπιαγωγία και δημοτικά που κάνουν τις δράσεις. Εδώ είναι η νηπιαγωγείο. Αυτό είναι η καταγραφή που σας έλεγα, ένα ημερολόγιο πρώτη εβδομάδα και γύρω το φυτό στο σκοτάδι, το φυτό στο φως. Γλωσσική καλλιέργεια. Εδώ είναι κάποιες σταλίστρες που έχουν κάνει για τα πουλιά που ήταν γύρω τους. Γρήγορα. Μικρή και πολύ έτοιμη για δράση. Δεν θυμάμαι ποια σχολή έβαλα. Συγχωρέστε με αν δεν έβαλα τα δικά σας που είστε εδώ. Λοιπόν, φροντίζουμε και περιποιούμαστε τα φυτά μας. Εδώ βλέπετε και συστήματα φρόνου του πολιτισμού. Σε κάποια μας τα χάρισαν οι γονείς και κάποια έβαλε και ο Δήμος. Και κάποια κατέβαιναν τα παιδιά στο διάλειμμα, ξεβοτάνιζαν και τα πότιζαν. Εδώ κάναμε πίτα στο σχολείο, άνοιξαν και φύλλα παραδοσιακά και εδώ βλέπετε την απόλαυσα την πίτα. Εδώ είχαμε και στάρι που το θέρισαν παραδοσιακά και το έκαναν δεμάτια. Το συγκεκριμένο σχολείο το έβαλα επειδή είχε ένα πάρα πολύ μικρό κήπο, δηλαδή ένα κήπο δείγμα. Αλλά έκανα πάρα πολύ δουλειά στην τάξη, κύριε Παγκητζή, που τα λέγατε. Έκανε φοβερή δουλειά στην τάξη και στον κήπο πήγαινα πολύ λίγο γιατί δεν είχαν, ήταν πάρα πολύ τσιμέντο και είχαν και ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο δεν τους το έδινε ο διευθυντής γιατί λέει έβαλα πολύ ωραία φυτά, δεν θα μου τα βγάλετε για να βάλετε μαρούλια. Είναι γαζόνση κύριε, επειδή πάει η κόρη μου σε αυτό το σχολείο, είναι γαζόνση. Όχι, μου καλύπτουμε, δεν έπρεπε να το πω. Όχι, έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά. Έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω και μάρκετα, ορίστε. Ναι, πήγα και σε κάποια καλλιέργεια που και φέτος, το προχώρησα πάρα πολύ και έγινε πολύ καλά και τώρα. Φυσικά στα χωριά μας έχουμε ακόμη πιο μεγάλους κήπους. Εδώ, σε αυτή τη δράση εδώ τα παιδιά υιοθέτησαν όχι μόνο τα δέντρα του σχολείου τους, αλλά υιοθέτησαν και όλες τις περιμετρικά του δρόμου. Βλέπετε ότι επειδή υπήρχαν και πολλά ζώα εκεί, κατσικάκια έτσι που πήγαιναν και έβοσκαν, έβαλαν μπουκάλια. Μπουκάλια ανάποδα. Από νέο. Και τα προστάτευσαν μέχρι να μεγαλώσουν και να βγάλουν το μπουκάλι. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο τύπο που έγινε πάνω σε μια βεράντα. Είναι μια βεράντα ενός σχολείου, γιατί αυτό το σχολείο είναι στο κέντρο της Λάρισας και δεν μπορούσαν τα παιδιά. Και έκαναν κήπο στη βεράντα. Ένα βεραντόκηπο πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κήπο μέσα σε κάθε σχολείο, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα σχολείο μέσα σε κάθε κήπο. Αυτό από την πρωτοβάθμια